η γυναίκα που θα πρέπει, και ας πω και κάτι άλλο. Εμένα όταν μου τηλεφώνησε ο γιατρός, καλή του ώρα, ο Ορβανιτάκης, πρωί-πρωί, και μου λέει, Γιώργο, το περάσαμε αυτό. Και σχεδόν έκλαιγε από τη χαρά του. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο που αγωνιά. Φανταστείτε να το έχει και να ζητάει βοήθεια από τον γιατρό, από τον Θεό, από παντού. Και να θέλει να αγκαλιάσει τους δικούς του ανθρώπους και να τους πει... καταλαβαίνετε τώρα, δεν... In our universe. Να μην ξεχνάμε ότι πριν από 10 μέρες ένας συνάνθρωπός μας αυτοκτόνησε διότι δεν έβρισκε το φάρμακό του στην αγορά. Και τώρα εντάξει, δεν έβρισκε έτσι. Ελλάδα 2.0. Έγινε σας παρακαλώ. Δίκοψη. Δεν έβρισκε ραντεβού για σπιθυρογράφημα στο δημόσιο νοσοκομείο. Όχι, είναι δεν δυνατόν είναι συνέχεια με όλο, να λέτε με ότι όλο ο άνθρωπος το σεβασμό, αυτοκτόνησε. Με όλο... Την Κυριακή, λοιπόν, ο 72χρονος που έδινε τη μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους 2 μήνες έβαλε τέλος στη ζωή του. Γιατί όμως, Νίκο, γιατί... Αυτοκτόνησε, κυρία Μπούτση. Δηλαδή θεωρείται φυσιολογικό, ένας τότε άνθρωπος, έπρεπε όλοι ένας άνθρωποι... καρκινοπαθής αυτοκτόνησε, δηλαδή, διότι δεν είχε ραντεβού για σπινθυρογράφημα. Δεν υπήρχε το φάρμακό το του, στις 20 έπρεπε να βρει το φάρμακό αυτή του μόνος του. Από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν... Μου λέγανε, δεν τρέπεσαι! Καμία καπηλεία. Λοιπόν. Υπάρχει μια υπενθύμηση, δηλαδή, ότι χιλιάδες άνθρωποι που μας... δεν βρίσκει ένα ραντεβού αυτοκτονή. Οριακά. Χιλιάδες άνθρωποι που μας βλέπουν, λέτε, που βασανίζονται και ταλαιπωρούνται και δεν έχουν την οικονομική, λοιπόν, δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τώρα την επάρα των νόσων. Αυτό λέω. Πάμε, παιδιά. Λέω το αυτονόητο, κυρία Βόλτεψη. Και σαν πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αλήθεια κατάματα. Δεν θα χρησιμοποιείτε με δεν χρησιμοποίησα τίποτα. Πάρτα. Πάρτα. Άντε, γεια! Δεν θα χρησιμοποιείτε με δεν χρησιμοποίησα τίποτα. Με σεβασμό. Δυστυχή περιστατικά. Όχι, να τα βάζουμε κάτω από το χαλί, κυρία Βούλτεψη. Όχι, αυτό είναι μεμονωμένο. Θα βάλουμε κατάντια. Με συγχωρείτε. Τελεία, τελεία. Σας πληροφορώ ότι χιλιάδες άνθρωποι που μας βλέπουν δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Αντιπρενούμε. Αντιπρενούμε.